Καλημέρα και καλή δύναμη και σε εσάς και τις ακροάτρες και τους ακροατές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας είδα εδώ στην έκθεση πάνω στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης το βράδυ που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το κυβερνητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ πρόγραμμα. Πράγματι, κυβερνητικό. Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα για να σωθεί οτιδήποτε αν σώζεται για αυτή την κοινωνία που υφίσταται και θα συνεχίσει να υφίσταται μια κατάσταση η οποία, αν μου επιτρέπετε, η κυβέρνηση μέχρι στιγμής τη βαφτίζει ανάπτυξη Μητσοτάκη, ενώ εμείς τη λέμε πολιτική απάτη Μητσοτάκη, την ονομάζουμε ακρίβεια Μητσοτάκη, και στη διάθεσή σας να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας. Ναι, το πρώτο ερώτημα φαντάζομαι σας το έχουν υποβάλει αρκετοί, κυρία Χριστίδου, από την παρουσίαση και τη συνέντευξη τύπου και μετά. Το βλέπω δηλαδή υπάρχει και στο δημόσιο διάλογο. Κυρίως η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το πρόγραμμά σας δεν είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό και ότι ουσιαστικά δεν επιτρέπει το να υπάρχει ένας δημοσιονομικός έλεγχος με βάση αυτές τις προτάσεις που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι απαντάτε? Απαντάμε ότι αυτό από μόνο του, αν το εξετάσετε, δεν αποτελεί πολιτικό επιχείρημα. Το να απαντάς απαξιώνοντας ως μη σοβαρό, μας το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών προχθές μέσα στη Βουλή, να απαντάς σε ολόκληρη την αντιπολίτευση και στα επιχείρηματά της ότι εσείς δεν είστε σοβαροί και εμείς είμαστε σοβαροί, από πού ακριβώς τεκμηριώνεται, ας πούμε, αυτό το επιχείρημα περί σοβαρότητας και μη σοβαρότητας. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εκεί στη Θεσσαλονίκη το 21, ας πούμε, πέρσι για παράδειγμα, όταν μίλαγε για αυξήσεις ως 2 ευρώ στους λογαριασμούς ρεύματος, ήταν σοβαρός, ενώ τελικά φέτος, ας πούμε, οι εργαζόμενοι χρειάζονται 1,5-2 μισθούς κατώτατους για να πληρώσουν μόνο το ρεύμα τους. Όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προέβλεπε 0,8 στον πληθωρισμό το 2022 και τον Αύγουστο τελικά ο πληθωρισμός έφτασε στο 11,4%, πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αυτό είναι σοβαρό? Δηλαδή, από πού τεκμηριώνει τη σοβαρότητα της Νέας Δημοκρατίας? Για ποιο λόγο? Όταν υποσχόταν, να θυμηθώ και κάτι άλλο, όταν υποσχόταν φορολογική ελάφρυνση και τελικά έχουμε 2,5 δις περισσότερο ΦΠΑ, εγώ σας λέω, γιατί υπήρξε και αυτός ο τσακωμός περί φορολογικών εσόδων κλπ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή, όταν έλεγαν, ας πούμε, η φορολογική ελάφρυνση, ποιος αφορά η φορολογική ελάφρυνση? Πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Πόσοι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, κύριε Στολάκη? Πόσοι έχουν κέρδη από μερίσματα, κύριε Στολάκη? Πόσοι έχουν? Φυσικά υπάρχει ελάφρυνση σε φόρους, αλλά το θέμα είναι ποιους αφορά. Ποιους αφορά? Και προφανώς αυτούς που αφορά, σε αυτούς μάλλον που αφορά, είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας δεν απευθυνόμαστε σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, κύριε Στουλέκη. Διάβαζα μια συνέντευξη της κυρίας Αχτσιόγλου εχθές, αν δεν κάνω λάθος, στην Αυγή, η οποία κοστολόγησε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι το πρόγραμμα ανέρχεται σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα εξήγησε και το από πού προκύπτουν αυτά τα 5,6. 5,5 τα δις τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ουσίας. Είναι έσοδα μείον τις δαπάνες. Αυτό το οποίο κράτησα εγώ παρακολουθώντας τον αρχηγό σας και στην ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την επόμενη μέρα βέβαια στην συνέντευξη τύπου, είναι ότι ακολουθούμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής και βάζουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία και κάνετε και στόχευση στην μικρομεσαία τάξη, κυρία Χριστίδου. Χαίρομαι πάρα πολύ που χρησιμοποιείτε αυτή την ορολογία. Ξέρετε, τον καιρό της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά από την ονοματοδοσία που έδινε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας το σύστημα Μητσοτάκη, είχε εξαφανίσει τον όρο μικρομεσαίοι. Ξαφνικά όλοι γίναμε μεσαία τάξη και βάζω και τον εαυτό μου, γιατί δραστηριοποιούμουν ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενοι κτλ. Λοιπόν, ευτυχώς επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια ορολογία, ας το πούμε, η έννοια μικρομεσαίοι
και είναι νομίζω και το απόλυτα σωστό. Και αν θέλετε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει που αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος. Ξεχωρίζω το αφορολόγητο, την αύξηση του αφορολόγητου στις 10.000 για όσους ήδη καλύπτονται, τα οποία είναι 223-225 κάπου εκεί εκατομμύρια το χρόνο. Εξίσου σημαντικό είναι η θέση αφορολογήτου στα 10.000 για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους, που είναι περίπου στα 160 εκατομμύρια το χρόνο. Πάρα πολύ σημαντικό είναι η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, το οποίο και προσωπικά πάντοτε το θεωρούσα εξαιρετικά άδικο, διότι δεν είχε να κάνει με το εισόδημα. Είτε έβγαζες 5.000, είτε έβγαζες 10, είτε έβγαζες 15, έβγαζες 20, υπήρχε τα ρήφα 650 ευρώ από τη στιγμή δηλαδή που έχεις έδρα. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι η αύξηση στους μισθούς με το μηχανισμό την αριθμικής αναπροσαρμογής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πλέον, ξέρετε, αυτές οι αυξήσεις που έχουν ήδη υπάρξει στον κατώτατο δεν φτάνουν. Έχουν εξαρτηθεί από την αύξηση του πληθωρισμού με την ακρίβεια. Είναι δεδομένο αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε κιόλας μόνο για τα 800 ευρώ, κατώτατο μισθό, εάν δεν υπάρχει άμεση σύνδεση με την πραγματική οικονομία. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά που λέτε, κυρία Χριστίδου, τώρα. Γιατί το να κάνεις αύξηση και να φτάσεις τους μισθούς στα 800 ευρώ, όταν ο πληθωρισμός, για παράδειγμα, φτάνει το 12% και το 13%, νομίζω ότι δεν υπάρχει και πρακτικό αποτέλεσμα. Ο μισθός τελειώνει. Δεν φτάνει 20 του μήνα και ο μισθός έχει εξανεμιστεί. Και για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, μιλάμε ότι θα γίνεται μια επιπλέον αύξηση με βάση το δίκτυο τιμών του καταναλωτή το προηγούμενο έτος. Και αυτό βρίσκει φυσικά ήταν έτοιμα από τους κοινωνικούς εταίρους, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε ότι είμαστε μέσα στην κοινωνία και ότι είμαστε μέσα, ότι κοιτάμε την αγορά, εάν δεν είμαστε όπως κάνουν όλα τα προηγούμενα κράτη, ξέρετε. Σε οτιδήποτε θέλουν να νομοθετήσουν και να ρυθμίσουν, για οποιαδήποτε παρέμβαση, δηλαδή θετική, θεσμική του κράτους, πάντοτε λαμβάνονται υπόψη τα αιτήματα των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Τώρα, κυρία Χριστίδου, φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει και τις δημοσκοπήσεις μετά τις εμφανίσεις, κυρίως των τριών αρχηγών, των τριών κομμάτων, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Υπάρχει μία μείωση της ψαλίδας, τουλάχιστον σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις πριν από το καλοκαίρι. Ωστόσο, κινείται εκεί στο 7,5 με 8,5% η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι αυτή η διαφορά είναι αναστρέψιμη? Εγώ θεωρώ ότι πάντοτε διαχρονικά, δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο είναι ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο για κάποιο λόγο, τον οποίο μπορώ να τον εξηγήσω, δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Γιατί? Αφορά περισσότερο αυτό το τμήμα της κοινωνίας που έχει να κάνει με τις παραγωγικές ηλικίες, ας το πούμε, που είτε δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο, είτε δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις γιατί δεν τις εμπιστεύονται, είτε θέλουν να συμμετέχουν, είτε γιατί περιμένουν μέχρι να προκηρυχθούν τελικώς οι εκλογές, δεν θέλουν να εκδηλωθούν μέχρι τότε. Πάντοτε υπήρχε ένα κομμάτι στο ΣΥΡΙΖΑ το οποίο δεν αποτυπωνόταν στις δημοσκοπήσεις. Το γεγονός ότι φαίνεται, είναι σαφής δηλαδή μια τάση που είναι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή και κυρίως του Κυριάκου Μητσοτάκη και του συστήματος που τον υποστηρίζει, νομίζω ότι είναι σαφής. Και πώς δεν θα ήταν σαφής όταν ακόμα και σήμερα, κύριε Στολάκη, αν είναι δυνατόν, διάβαζα δηλαδή την αποδελτίωση στις εφημερίδες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή μιλάνε με τόσο θράσος, λέγοντας, παραδείγματος χάρη, να σας πω, για αυτό που μου έκανε εντύπωση, για επιτυχή, για απόλυτα αποτελεσματική και πετυχημένη διαχείριση, παραδείγματος χάρη, της πανδημίας. Με νούμερο ένα θανάτους στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ίχνος αυτοκριτικής από αυτή την κυβέρνηση.
Η αλαζονία δηλαδή και ο κινησμός που περιγράφεται σε αυτό το που μας είπε ο κύριος Πέτσας πριν από μια εβδομάδα. Αναδίπλωσε βέβαια ο κύριος Πέτσας, κυρία Χριστίδου, είπε ότι ήταν λάθος η δήλωση. Και τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν λάθος η δήλωση? Το είπε ή δεν το είπε? Το είπε γιατί το πιστεύει, κύριε Σταλάκη. Μάλιστα. Αν δεν το πίστευε, δεν θα το έλεγε. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μας μένει λίγος χρόνος μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να κάνετε ένα σχόλιο για την επόμενη μέρα. Γίνονται οι εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας έχει απευθύνει εδώ και πολλούς μήνες προσκλητήριο. Μάλιστα, το έκανε λίγο πιο συγκεκριμένο στην φετινή ΔΕΘ. Είπε ότι θέλω να κάνουμε μια κυβέρνηση, η οποία ενδεχομένως να είναι και η νέα μεταπολίτευση. Ίσως είναι και η πιο δημοκρατική κυβέρνηση που θα έχει η χώρα. Θα είναι μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο. Απευθύνει βέβαια προσκλητήριο στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, φαντάζομαι στο ΜέΡΑ 25 του κ. Βαρουφάκη και στο ΚΚΕ, στα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά. Μία προϋπόθεση. Παρακαλώ. Με μία βασική προϋπόθεση. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρώτο κόμμα. Την πρώτη Κυριακή. Ναι. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Και έχει να κάνει με αυτό που λέμε. Πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εμείς έτσι όλοι μαζί πάντοτε θα είμαστε με αυτούς που λέμε μέσα σε εισαγωγικά τους παρήσακτους, ξέρετε, που αγωνίζονται με εντυμότητα και με αξιοπρέπεια για να κάνουν τη διαφορά. Εμείς αυτούς απευθυνόμαστε. Μάλιστα. Κυρία Χριστίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία. Πάντα ωραίες οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρες να ευχηθώ. Γιατί αυτό, και να κλείσω με αυτό, ναι, γιατί φυσικά. Χωρίς δικαιοσύνη γενικά και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική επιμερία για ένα λαό. Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Χριστίδου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή γεια δύναμη. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια.